Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε εισέλθει ατύπως, εγώ θα έλεγα και ουσιαστικός, στην προεκλογική περίοδο για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Βεβαίως, τυπικά, οι εκλογές προκυρήσονται ένα μήνα πριν γίνουν αυτές. Οι διεργασίες, βεβαίως, τα ονόματα των υποψηφίων, οι συνεργασίες των κομμάτων ξεκινούν πολύ νωρίτερα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό και δεν είναι οι μοναδικές εκλογές που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε τον κύριο Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, είναι ο ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Ελλάσσατ, δεν ξέρω αν το πάω σωστό. CEO της Ελλάσσατ. Ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής. Και έχετε εκφράσει την πρόθεση να είσαστε υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, από το περασμένο Σεπτέμβριο, σε μια συνέντευξή μου στον Πολίτη και εξέφρασα αυτή την πρόθεση και στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τους συναντήσατε όλους? Ναι, όλους τους συνάντησα το 2021, τους είπα ότι είμαι στη διάθεσή τους για να με στρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε λίγο από την προϊστορία. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, 30 χρόνια. 30. 30 λοιπόν, φέτος, ναι. Είναι πολλά τα χρόνια και όταν άκουσα τη συνέντευξη, εξεπλάγει. Το συζήταγα και με άλλους κοινούς μας φίλους και γνωστούς πώς αποφάσισε ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς να πολιτευθεί. Επειδή στα κοινά βρισκόσασταν ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο όχι με την έννοια του να διεκδικήσετε μία θέση, το να βρεθείτε στη Βουλή, να γίνετε υπουργός ή τέλος πάντων να διεκδικήσετε το, είπα, το αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πώς ορίμασε αυτή η σκέψη? Ορίμασε αυτή η σκέψη μετά από παρέναση πάρα πολλών φίλων, οι οποίοι έβλεπαν ότι η κατάσταση δεν πήγαινε καλά. Αν ρωτήσετε την πλειοψηφία, τους πολίτες σήμερα στην Κύπρο, η πλειοψηφία των πολιτών θα το πει ότι είναι απελπισμένοι και στα οικονομικά, οι νέοι δεν βλέπουν μέλλον, δεν έχουν ελπίδα, ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση που ευημερούν μεν οι αριθμοί, αλλά δυστυχεί ο ίδιος ο κόσμος είναι σε μια εμπερίστατη κατάσταση οικονομική, ειδικά οι νέοι που δεν βρίσκουν πολύ καλή δουλειά για να μπορέσουν να απασχοληθούν. Και βλέποντας αυτήν την κατάσταση και ξέροντας από το Σύνταγμα τις εξουσίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, βλέπω ότι οποιαδήποτε αλλαγή. Είναι υπερεξουσίες. Ειδικά και μετά το 1963 με το δίκαιο της ανάγκης, είναι υπερεξουσίες. Ναι. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η κοινωνία όλη και η Κύπρος είναι στο επίπεδο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γι' αυτό και μετά από παρένεση αρκετών φίλων και βλέποντας και την έλλειψη που υπάρχει από πλευράς management στη δημόσια υπηρεσία, αποφάσισα να θέσω στη διάθεση του πολιτικού κόσμου τη συσσωρευμένη εμπειρία που έχω. Έρχεται κάποιος και λέει, μα χρειαζόμαστε σήμερα στην Κύπρο ένα τεχνοκράτη ή θέλουμε ένα πρόσωπο αμυγός πολιτικό, το οποίο έχει ζυμωθεί σε αυτό που λέμε καθημερινή πολιτική μάχη, ώστε να μπορέσει και να λειτουργήσει με έναν τρόπο που το σύστημα δεν θα ανατραπεί, αλλά να μπορέσει και να προβλέψει ή τέλος πάντων να αντιμετωπίσει δυσκολίες που έχουν μία επίσης αμυγός πολιτική υφή. Αν κοιτάξετε στα διαδρομία μου, ήταν μεταξύ τεχνοκράτη και πολιτικού, με την έννοια ότι πρέπει να ορίσουμε τι είναι ο πολιτικός και πώς χαράσεις μια πολιτική. Δεν ανακατεύτηκα μέσα στα κομματικά δρόμενα και γνωρίζετε πολύ καλά όταν ήμουν 30 χρονών είχαμε φέρει την ιδιωτική τηλεόραση στην Κύπρο, άρα πολύ νωρίς δεν μπορούσα να ανακατευθώ λόγω της θέσης μου και μετά και λόγω του Ισχελασσάτ. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ανακατευόμουν στα κοινά, αλλά όχι στα κομματικά. Nice. Και θα δείτε ότι είχα κάνει πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και είχα εκλεγεί σε διάφορα σώματα. Ας πούμε, σε ηλικία 28 χρονών, 29, είχα εκλεγεί στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, μόλις όταν ξεκίνησε το τεχνικό επιμελητήριο. Μετά είχαμε ιδρύσει την Επιτροπή Διαστήματος με τον κύριο Αδαμίδη και ξεκίνησε το πρόγραμμα των διαστημικών της Ελλάδας και της Κύπρου. Αν θυμάσαι καλά, μαζί ήμασταν στην τηλεόραση του Λόγου. Και μετά, στις διάφορες θέσεις που πήρα ως διευθύνος... Αν θυμάμαι καλά, δεν ξεχνιούνται αυτά. Πώς, δεν ξεχνιούνται. οι διάφορες θέσεις που είχα πάρει τα τελευταία 20 χρόνια της σταδιοδρομίας μου είναι θέσεις με εκλογή. Δεν είναι θέσεις διορισμού. Έρχεται κάποιος και λέει, ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς ουσιαστικά έχει ταυτιστεί με τον Ελλάσσατ, γιατί είχαμε και πολλές επιτυχίες, είχαμε και αρκετά θέματα τα οποία μας απασχόλησαν όλους στη δημόσια σφαίρα. Πώς αποφασίζει να προσγειωθεί? Ναι,
Είναι και αυτό, είναι προσγείωση για μένα, να σας πω την αλήθεια, γιατί περνώ πάρα πολύ καλά στην Ελασάτ. Όμως και ως επικεφαλής της Ελασάτ, μετήχα στη χάραξη πολιτική σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι με είχαν εκλέξει για δύο θητείες Πρόεδρων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών. Ο Γενικός Γραμματέας της ITU, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, το 2008, με τοποθέτησε σε μια επιτροπή, για Παγκόσμια Επιτροπή των ΗΠΑ για τις τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποίησα τον ΕΛΑΣΑΤ και τους δορυφόρους και προήγαγα τις δορυφορικές επικοινωνίες για το καλό της ανθρωπότητας, δηλαδή για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με την παροχή δορυφορικού ίντερνετ σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Επίσης στην προώθηση των δορυφορικών επικοινωνιών, και γι' αυτόν τον λόγο και πέρσι είχα πάρει ένα παγκόσμιο βραβείο από την Ένωση Επαγγελματιών του Διαστήματος, όχι κυρίως ως επιστήμονας, αλλά ως humanitarian, ως ανθρωπιστής, και για την προώθηση της αηφόρου αναπτύξεως. Άρα βλέπετε, και επίσης και προώθησα και τον ελληνισμό. Δηλαδή η Εταιρεία Ελλήνων Ευεργετών μου έδωσε τον τίτλο του Πρεσβευτή του Ελληνισμού το 2013. Άρα δεν ασχολήθηκα με το επάγγελμα του μηχανικού ή με την καθαρά τεχνοκρατική. Έβλεπα πάντα το πολιτικό, την πολιτική γαρνιτούρα σε οποιαδήποτε πράξη. Και έρχεται κάποιος ευλόγος να ρωτήσει, αυτά πώς μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια πιθανή ή απίθανη, εξαρτάται από τον καθένα από ποια οπτική γωνία βλέπει, εκλογή σας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μπορούν να αξιοποιηθούν, διότι σήμερα ο κόσμος, και το έχουμε δει και από μια μεγάλη έρευνα που είχαμε κάνει το καλοκαίρι, θέλει έναν ανεξάρτητο υποψήφιο, ο οποίος να γνωρίζει πάρα πολύ καλά, να είναι δυνατή προσωπικότητα, καθαρός, τίμιος, και να έχει μια δυνατή ομάδα. Δεν είμαι μόνος μου, να ξέρετε. Έχω μια μεγάλη ομάδα από επιστήμονες και επιστήμονες και άνθρωποι της αγοράς, που είναι από 22 ετών μέχρι 85. Στο θέμα των πολιτικών ανατρέπεται το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή δεν αρκεί κάποιος να πει ότι είναι τίμιος, θα πρέπει να το αποδείξει. Ενώ συνήθως θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Ευτυχώς, δεν ξέρω, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε Κύπριο. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Οι πολίτες πια έχουν γίνει τόσο καχύποπτοι με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες, που θεωρούν ότι απριόρι όποιος ασχολείται με την πολιτική, είτε θέλει να πλουτίσει, είτε έχει πλουτίσει και θέλει να τα κρύψει, είτε. Αυτό πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να το ανατρέψουμε. Μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκα με την πολιτική. Άρα δεν αφορά εσάς. Ναι, δεν με αφορά εμένα καθόλου. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ένας λόγος που δεν ασχολήθηκα με την κομματική πολιτική. Ήταν διότι τη δεκαετία του 90 είδα πάρα πολύ καλά και έχω ζήσει στα παρασκήνια την πολιτική ζωή της Κύπρου λόγω του, ναι. λόγω του λόγου. Και γι' αυτόν τον λόγο είχα αποσυρθεί εν μέρη για 20 χρόνια και ασχολήθηκα με διεθνή σταδιοδρομία. Είχα ασχοληθεί και χαράξαμε την πολιτική για το διάστημα στην Ευρώπη. Μετήχα πάρα πολλές φορές και μίλησα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα συναντήσεις με Ευρωπαίους Επιτρόπους για να προωθήσω την τεχνολογία των δορυφόρων. Και ευτυχώς είχα θέσει και τα θεμέλια για να γίνει η Ένωση Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών παγκόσμια, και σήμερα είναι παγκόσμια. Δηλαδή, σήμερα η Ένωση Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών λέγεται Παγκόσμια Ένωση Δορυφορικών Οργανισμών. Άρα, στην πολιτική γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ιστορία και την ιστορία της περιοχής μας από τότε που υπήρχαν γραπτά κείμενα. Άρα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία παραλαμβάνεται, γνωρίζω τον DNA των λαών. Τα τελευταία 10 χρόνια είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τις αραβικές χώρες, διότι ο ΕΛΑΣΑΤ έχει τον Άραψατ ως κύριο μέτοχο. 21 αραβικές χώρες συμμετέχουν στον ΕΛΑΣΑΤ ως μέτοχοι, αλλά όχι μόνο αυτό, συμμετέχουν και στη Γενική Συνέλευση του Άραψατ στο επίπεδο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών. Άρα έχω πρόσβαση προσωπική σε όλες αυτές τις αραβικές χώρες και βλέπω και πόσο δύσκολο είναι να επιχειρήσει κάποιος στην Κύπρο. Να το επαναφέρω το ερώτημα, επειδή προσωποποιήθηκε ενώ δεν ήταν έτσι. Γενικώς ο κόσμος θεωρεί ότι η πολιτική δεν είναι κάτι καθαρό.
η πολιτική. Ναι, γι' αυτό δεν είμαι πολιτικός. Ναι, άρα... με ήττα. Αυτό πώς θα μπορέσετε να. Α, η πολιτική με ήττα. Ναι. Να το ανατρέψετε ως πεποίθηση. Γιατί βασίζεται και κάπου. Δηλαδή, τα όσα έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν δημιουργούν και την αισιοδοξία ότι εύκολα αλλάζει μια νοοτροπία που υπάρχει. Σίγουρα, αλλά υπάρχει. Αν και αν διαβάσετε ιστορία, ο λαός με τον ηγέτη είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστεί. Αν ο λαός επιλέξει έναν ηγέτη ο οποίος είναι καθαρός, θα αναγκαστεί και ο λαός να ακολουθήσει τον ηγέτη. Αυτό μπορείτε να το δείτε και σε όλες τις καταγραμμένες ιστορίες μέχρι σήμερα. Σας καλώ να διαβάσετε το Κύρου Παιδεία του Ξενοφόντος, αν δεν το είχατε διαβάσει, για να δείτε πώς ο Κύρος άλλαξε όλη την νοοτροπία των Περσών και των Μίδων εκείνη την εποχή, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως και ο Ναπολέοντας. Οι μεγάλοι ηγέτες αλλάζουν την νοοτροπία των λαών. Και επίσης το να είσαι ζούμε ηγέτης... Ζούμε όμως μια τέτοια εποχή, γιατί κάποτε αναμέναμε το χαρισματικό ηγέτη για να μπορέσει να τραβήξει το λαό ή τέλος πάντων να τον εμπνεύσει. Σήμερα τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά. Δεν έχουμε είναι διαφορετικά όντως και το διαπιστώσαμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτόν τον λόγο η δική μου πρόταση για την υποψηφιότητα είναι μια τελείως διαφορετική πρόταση. Είναι κάτι που το θέλει ο κόσμος. Θέλει έναν άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα, ο οποίος να μπορεί να τα βάλει και να κλείσει φυλακή, ας πούμε, τους ηθήνοντες των διαφόρων σκανδάλων των τελευταίων χρόνων, που να μπορεί να αλλάξει την νοοτροπία της δημόσιας υπηρεσίας και από έναν κράτος δυνάστη να γίνει ένα κράτος υπηρέτης προς τον πολίτη. Γνωρίζουμε τον τρόπο, γιατί όπως ξέρετε ο τεχνοκράτης είναι τέχνας κατεργάζεται. Ναι. Δηλαδή ξέρουμε όλη η ομάδα μας και άλλοι που θα έρθουν στην ομάδα μας στο μέλλον τον τρόπο για να γίνει. Η Κύπρος χρειάζεται όχι εσκαφέα, χρειάζεται από εκείνα τους μεγάλους εσκαφείς που είναι στα ορυχεία, τα τεράστια, για να μπορέσει να διορθωθεί. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Και στη διαφθορά, που είμαστε πρώτοι παγκόσμια, και στην οικονομία, γιατί δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε πλέον. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ελλάσσατ, ακολουθώντας την πολιτική, ελκύει επενδύσεις στην Κύπρο. Έχουμε ήδη τώρα 700 εκατομμυρίων επενδύσεις στην Κύπρο. Έχουμε πελάτες από τη Μέση Ανατολή, από το κέντρο μας στην Κοφίνου, εκπέμπονται 200 τηλεοπτικά κανάλια. Ένας από τους πελάτες μας είναι το μεγαλύτερο αραβικό δίκτυο, το NBC. Nice. Έχει 160 εκατομμύρια θεατές. Και να φανταστείτε, παρέχουμε τις υπηρεσίες και εμείς από την Κύπρο σε αυτό το δίκτυο. Μας πλήρωσαν και η Τράπεζα Κύπρου δεν κρατά τα χρήματα για 15 μέρες, διότι λέει θέλουμε να τις δείξουμε. Εντάξει, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε τράπεζες, αυτό συμβαίνει. Λέω ένα παράδειγμα, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις τράπεζες. Να αποδείξουμε τον μέτοχο σε προσωπικό επίπεδο. Όταν όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες είναι κρατικά, έχουν κρατικούς μετόχους, κρατικούς μετόχους, και μάλιστα οι διοικήσεις αυτών των εταιρεών είναι μέλη βασιλικών οικογενειών. Άρα. Σήμερα πάει η κυβέρνησή μας στις αραβικές χώρες για να ελκύσει επενδύσεις και τα όργανα εκτέλεσης αυτών των επενδύσεων αδυνατούν να τις εκτελέσουν. Βέβαια υπάρχουν οι νομοθεσίες και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ξέπλυμα χρήματος. Είναι νομοθεσίες που έχουν να κάνουν με το ξέπλυμα χρήματος. Μια ιστοσελίδα να κοιτάξουν. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα τώρα. Σταματήσαμε να επιχειρούμε στην Κύπρο και σταματήσαμε και οι ξένες τράπεζες, λόγω της διαφθοράς που είμαστε στην κορυφή της διαφθοράς, αρνούνται να μας ανοίξουν λογαριασμούς και τους Κύπριους ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και σε κυπριακές εταιρείες ως νομικά πρόσωπα. Είναι τρομακτική κατάσταση που συμβαίνει. Έρχομαι στο ερώτημα για να ξεκινήσουμε με αυτό. Αναφερθήκατε στο φαινόμενο της διαφθοράς. Το οποίο δεν είναι σημερινό, είναι διαχρονικό. Όχι, είναι διαχρονικό βεβαίως. Ενδεχομένως να έχουμε εντάσεις και υφέσεις, αλλά πάντοτε θέματα διαφθοράς προέκυπταν. Σαφέστατα. Πώς ξεριζώνεται πρώτα απ' όλα, αντιμετωπίζετε, περιορίζετε. Βεβαίως περιορίζεται. Πρώτα-πρώτα με το σωστό ψηφιακό μετασχηματισμό, έτσι λέγεται τώρα η μηχανογράφηση, όπως λέγαμε παλιά, της δημόσιας υπηρεσίας, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται κανέναν πολιτικό για να κάνει τη δουλειά του. Θα την κάνει πάρα πολύ εύκολα και με διαφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, ένας πρόεδρος πρέπει να έχει διάφανη και προσωπική ζωή, αλλά διάφανη και την όλη του λειτουργία στο κράτος. Αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε όλη τη δημόσια υπηρεσία προς τα κάτω. Η διαφάνεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της διαφθοράς.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αν θυμάστε, ο Μακαρίτης ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε ποινικοποιήσει το Ρουσφέτη. Ναι. Υπάρχει ο νόμος για το Ρουσφέτη. Ποιος το εφαρμόζει σήμερα? Νόμους έχουμε πολλούς. Ακριβώς. Ποιος το εφαρμόζει σήμερα? Βλέπετε ότι σήμερα, για να μπορέσει κάποιος, μάλιστα θυμάμαι συνέβη και αυτό, ένας πολιτικός είχε μια σύσκεψη ενός εμπορικού επιμελητηρίου σε μια επαρχία και του λέει, μα δεν είναι δυνατόν. Σηκώνεται κάποιος και του λέει να χρειαζόμαστε ένα βουλευτή ή οποιοδήποτε για να γίνει δουλειά μας στο κράτος. Και η απάντηση του ήταν, εμείς τι δουλειά θα κάνουμε μετά? Αυτό πρέπει να εκλείψει. Δηλαδή το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης του λαού. Κάτι τέτοιο που δεν υπάρχει σήμερα. Το θέμα της διαφθοράς το συνδέσατε με την ψηφιοποίηση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του συστήματος της Κύπρου. Ναι. Που είναι από τη μια το δικαστικό, μαζί με τους δικηγόρους, τους δικαστές και το ανώτατο. Είναι η δημόσια υπηρεσία μαζί με το κράτος. Είναι η Βουλή, οι τράπεζες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι. Η Κύπρος είναι πάρα πολύ μικρή, όπως ξέρετε, και ο ένας γνωρίζει τον άλλο. Πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες που να μην μπορεί ένας δικαστής, για παράδειγμα, να πάει στο ανώτατο. Και το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή. Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος, δεν θα υπογράψω, αν εκλεγώ, το διορισμό ενός δικαστή του ανώτατου, όταν έχει συγγενή πρώτου βαθμού που εργάζεται σε δικηγορικά γραφεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε άλλες χώρες μπορεί να γίνει. Θα μείνουμε είτε από δικαστές είτε από δικηγόρους. Όχι, όχι, μην το πείτε αυτό. Μην το πείτε αυτό, διότι μπορεί κάποιος να μην κάνει αυτή την καριέρα. Διότι δυστυχώς αυτό γίνεται. Ξεκινάμε από το δικαστικό. Μετά, η δικαιοσύνη χρειάζεται τελείω εκβάθρωνα ανανέωση σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί κάποιος για να βρει το δίκαιο να περιμένει 9 χρόνια, 10 χρόνια. Ναι, η καθυστέρηση νομίζω είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται από όλους, τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε. Ναι, η καθυστέρηση όμως τι συμβαίνει? Ακυρώνει την απονομή δικαιοσύνης. Ακυρώνει την απονομή δικαιοσύνης και η ακύρωση απονομής δικαιοσύνης θεριεύει τη διαφθορά. Διότι κάποιος σου λέει, θα σου το κάνω αυτό, θα σε κλέψω. Θα σε κλέψω οποιοδήποτε πολιτικό. Και σε 20 χρόνια μπορεί να δικαστεί. Και σε 20 χρόνια βρες το δίκαιο σου. Επίσης, δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των πολιτών. Και αυτό συμβαίνει στα διεφθαρμένα κράτη, να σας πω, αν κοιτάξετε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Διότι ένα διεφθαρμένο κράτος επιδεικνύει τη μέγιστη, εξαντλεί τη μέγιστη αυστηρότητα του σε ένα ανυποψία στον πολίτη και σε ένα αδύναμο πολίτη και τη μέγιστη επιοίκεια στο δικό του. Είναι αυτό που έλεγε ο Χάρη Κλίν, ότι κάποιοι πολίτες είναι πιο ίσοι από τους ίσους. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε καθημερινά. Ωστόσο, η διαφθορά φαίνεται να μην αγγίζει μόνο τα υψηλά δόματα της εξουσίας, δηλαδή τα πολιτικά πρόσωπα, τους μεγαλοδικηγόρους, μεγαλοεπιχειρηματίες κτλ. Έχουμε φαινόμενα διαφθοράς που φτάνουν μέχρι την βάση της πυραμίδας, όχι γιατί ο κόσμος είναι διεφθαρμένος, αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να μπει σε μία διαδικασία για να μπορέσει, όπως είπατε προηγουμένως, να κάνει τη δουλειά του. Υπάρχουν να λαδώσει τον ένα ή να... Αυτό είναι το ένα. Αλλά και το άλλο, δυστυχώς, γι' αυτό χρειάζεται να εκπαιδευτεί ο λαός, να παιδευτεί ο λαός από έναν ηγέτη. Στην Κύπρο σήμερα θεωρείται, κακά τα ψέματα, ο πιο έξυπνος, αυτός που κλέβει από τον άλλο. Δηλαδή αυτός που έχει γελάσει του άλλου, αυτός που βρήκε τον άλλον ανυποψίαστον και τον έκλεψε στην πλειονότητα των πολιτών. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να φανεί ότι ο έξυπνος είναι αυτός που χρησιμοποιεί την εξυπνάδα και τις γνώσεις του για να έχει χρήματα, για να βγάλει χρήματα, να επιχειρήσει, αλλά χωρίς να κλέβει και να μπορέσει να δουλέψει με τη δουλειά του να βγάζει το ψωμί του. Και δυστυχώς στην Κύπρο έχουμε δύο παροιμίες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές για τον λαό μας. Η μία είναι αυτή που λέει από φορτώνει που από το αλώνει σουτάνα του να φορτώσει, δηλαδή βοήθεια του να φορτώσει, ναι. Που αυτό θεριεύει τη διαφθορά. Και το δεύτερο, ή πράττε ή μετάπράττε ή από την Κύπρο φύγε. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς ιδανικά, δεν έχουμε αξίες ως πολιτισμός. Πρέπει να πράττουμε και να μεταπράττουμε ή να φύγουμε από την Κύπρο. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει στην Κύπρο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος και η θεώρηση των ιδανικών και των αξιών. Και αυτό μπορεί να αλλάξει από έναν ηγέτη ο οποίος θα προωθεί τον πολιτισμό. Να έχει έναν κράτος ανθρώπινο που να είναι πάρα πολύ βοηθητικό στις ασθενείς ομάδες, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Να είναι ένας κράτος ανθρωπιστής. Αυτό δεν το έχουμε.
Εδώ έρχεται κάποιος να ρωτήσει. Μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες να συμβούν αυτά τα πράγματα, αλλά για να συμβούν θα πρέπει να εκλεγεί αυτός ο ηγέτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το σύστημα το πολιτικό ξέρουμε πώς είναι. Θεωρείτε ότι μπορεί ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, για παράδειγμα, να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας αν δεν τύχει τη στήριξη ενός μεγάλου κόμματος και κάποιων εκ των μικρών? Κοιτάξτε, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, με το 80% των νέων ανθρώπων κάτω από 35 χρονών να μην πηγαίνουν να ψηφίσουν, είτε γιατί δεν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Αν είτε... και αυτό θα πρέπει να γίνεται αυτόματα όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω γιατί ακριβώς, θα πρέπει δεν... να πάει να αυτό βολεύει, αυτό βολεύει τον πολιτικό, τους ναι. κομματικούς, ας πούμε, αρκετά κόμματα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν αλλάζει. Αλλά οι πολίτες κάτω από 35 χρόνια, το 80% των πολιτών δεν πάνε να ψηφίσουν. Επίσης υπάρχει μια τεράστια αποχή. Αν προσθέσετε όλη αυτή την αποχή, αν προσθέσετε την αποχή, μόνη της η αποχή μαζί με τους διαμαρτυρόμενους εκλέγουν πρόεδρο. Το θέμα είναι ότι δεν το έκανα να κατέβω ως ανεξάρτητος. Έχω προσεγγίσει όλα τα κόμματα. Η δική μου πρόταση υποψηφιότητας είναι μια τελείως διαφορετική πρόταση, όπως ξέρετε και όπως είδατε. Να σας ανταπαντήσω ότι ούτε και ο πρόεδρος Βασιλείου τότε ήταν πολιτικοποιημένος, αλλά είχε μια πολύ επιτυχημένη προεδρία. Είχε όμως τη στήριξη ενός μεγάλου κόμματος. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο απευθύνθηκα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε όλα τα κόμματα, είδα τους πολιτικούς ηγέτες. Μόνο της αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης, γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με το ΕΛΑΜ δεν θέλω να συνεργαστώ και με το Δημοκρατικό Συναγερμό έχει δικό του υποψήφιο. Δεν, αν δεν είχε δικό του υποψήφιο, θα ήταν μέσα στα. Όχι. Ποιος ο λόγος? Ο λόγος είναι διότι υπάρχουν πάρα πολλά που. Δεν θα ήθελα να δικαιολογήσω όλη αυτή την κατάσταση της διαφθοράς που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Ναι, ωστόσο και τα άλλα κόμματα κυβέρνησαν. Κυβέρνησαν, αλλά δεν ήταν τόσο κραχτή. Αν κοιτάξετε τους δείχτες διαφθοράς διαχρονικά, θα δείτε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ψηλώσει πάρα πολύ στη διαφθορά η Κύπρος. Και επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν οξυνθεί οι κοινωνικές ανισότητες. Έχει καταρρακωθεί τελείως και δεν υπάρχει, εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε καθημερινά, διότι δεν υπάρχει πολιτική. Βλέπετε ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, γιατί αυτή είναι η πολιτική. Είναι ωστόσο, πάρα πολύ απλό. Ακόμη και μία συνεργασία, μία υποστήριξη από ένα εκ των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα χρειαστεί κάποιες προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, δεν μπορείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας ή ένα μεγαλοστέλεχος μιας πολυεθνικής να συνεργαστεί με το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ. Για ποιο λόγο, τι λέτε? Το ΑΚΕΛ έχει άλλη άποψη για την οικονομία. Μισό λεπτό. Θα θέλατε, δηλαδή, σε περίπτωση που συνεργάζεστε με το ΑΚΕΛ, να κρατικοποιηθεί ο ΕΛΑΣΑΤ και οι επιχειρήσεις που. Μα δεν είναι θέμα κρατικοποίησης του ΕΛΑΣΑΤ. Εμείς είχαμε προτείνει την κρατικοποίηση του ΕΛΑΣΑΤ και δεν το δέχτηκε η Κύπρος. Mm-hmm. Και αν ξέρετε, ο Χελάστατ είναι ήδη κρατικοποιημένος γιατί είναι 21 αραβικές χώρες. Το θέμα είναι ότι προσωπικά είμαι ενάντια σε οποιοδήποτε μορφής ιδιωτικοποιήσεων, κυρίως στις βασικότερες επιχειρήσεις του κράτους. Εναντίον της ιδιωτικοποίησης της ΣΥΤΑ, της ΑΕΚ. Μάλιστα, όταν γινόταν συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ, είχα παρέμβει με άρθρα μου στις εφημερίδες τότε και που έλεγα για ποιο λόγο δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η ΣΥΤΑ. Η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών εξαφάνισε την Κύπρο από το χάρτη του διαμετακομιστικού εμπορίου. Παρόλο που για έχει να καταλάβω, είσαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς ή υπέρ της σχεδιασμένης οικονομίας? Είμαι υπέρ της οικονομίας, της ελεύθερης οικονομίας με κρατικό παρεμβατισμό. Αν διαβάσετε το πώς ήταν παλιά. Αυτό λέει, βάζω ταμπέλες τώρα, αυτό λέει δίκο. Δίκο, αλλά να σας πω και κάτι, και το ΑΚΕΛ νομίζω δεν θα διαφωνεί σε αυτό στις μέρες μας και όντας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι θέλουμε σήμερα? Θέλουμε να αμβλύνουμε τις κοινωνικές διαφορές, άρα πρέπει στα αδύναμα στρώματα του λαού να τα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας με την έλκυση επενδύσεων. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε όλο το σύστημα αδειοδοτήσεων και να δώσουμε κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων οι οποίες είναι στον τομέα της τεχνολογίας, κυρίως και στην αριστεία, όχι μόνο στο να έχουμε να κάνουμε με το να πουλούμε διαμερίσματα και διαβατήρια. Και να αναστρέψουμε τον brain drain. Ξέρετε πόσους
τη διαρροή εγκεφάλων. Ξέρετε πόσοι οι Κύπροι εργάζονται στο εξωτερικό σε πολυεθνικές που θέλουν πάρα πολύ να εργαστούν στην Κύπρο. Και όχι μόνο να αναστρέψουμε τον brain drain, να έρθουν και εγκέφαλοι άλλοι να εργαστούν στην αυτό Κύπρο. Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει υποδομή εδώ για να μπορούν να εργαστούν. Το να φέρω τον εγκέφαλο χωρίς να υπάρχουν συνθήκες. Ερχόμαστε στο θέμα της υποδομής. Η ΣΥΤΑ μπορεί να παίξει ένα τρομακτικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Και για να το παίξει η ΣΥΤΑ αυτόν τον ρόλο, πρέπει να είναι κρατική. Δεν μπορεί να είναι ιδιωτική και να κοιτάζει το συμφέρον της. Και επίσης να είναι μοχλός και όργανο της κρατικής πολιτικής. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει μέχρι δεν σήμερα με τη ΣΥΤΑ. Δεν υπάρχει αντίλογος όμως, κύριε Πρωτοπαπά. Λέει κάποιος είδαμε, κρατική ήταν και κυπριακές αερογραμμές και γυροσύπρια. Και εταιρείες που πάτησαν γιατί τα κόμματα, το κράτος φρόντιζε να βολεύει τους δικούς τους ανθρώπους. Ακριβώς, τα κόμματα και το κράτος. Μια κυβέρνηση η οποία σκέφτεται το συμφέρον του λαού, μια κυβέρνηση η οποία σκέφτεται το δημόσιο συμφέρον, αναξκουμπώνεται και φτιάχνει αυτούς τους οργανισμούς και τους κάνει πρότυπο. Δηλαδή, η κρατική είναι και η Emirates. Κρατική είναι και η Lufthansa, άμα κοιτάξετε. Κρατικές είναι και η Air France. Γιατί η Air France, η Lufthansa και η Emirates και η Turkish Airlines, να πάμε και στα γειτονικά. Γιατί όλες αυτές οι εταιρείες δουλεύουν πάρα πολύ καλά και με μάλιστα πολύ τεχνοκρατικό management και η δική μας έχει φουντάρει με τόσον τουρισμό. Γιατί ήρθε κάποιος και λέει ο επιχειρηματίας, ο ιδιώτης, ότι μα αυτή είναι κράτη. Ναι, ό,τι χρήματα θα τα δώσει από την τσέπη του και συνεπώς μετράει. Ναι, αλλά αυτές που σας λέω είναι κρατικές, δεν είναι ιδιωτικές. Το κράτος, αυτό λέω γιατί εμείς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Ουσιαστικά το θεωρούμε λίγο πολύ ως το μεγάλο κουβά από τον οποίο μπορούμε ο καθένας. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια είναι συσσωρευτικά, κύριε Καλατζή. Mm. Όλα αυτά τα χρόνια όλοι έκαναν μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Να μην σας πω άλλη παροιμία. Ναι. Λοιπόν, άρα. Και το βλέπετε, εάν όλοι αυτοί οι οργανισμοί εξυγιανθούν με διάφορους τρόπους και δεν τολμούσε καμία κυβέρνηση να εξυγιανθεί. Εξυγίανση σημαίνει απολύσεις. Σημαίνει... Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη να απολύσεις. Να γίνει ένας ορθολογισμός. Ξέρετε πόσες πατάλες γίνονται σε προμήθειες σε όλους αυτούς τους οργανισμούς. Ναι, είναι μικρή Κύπρος. Ξέρετε πόσος, τι πολιτική μπορείς να ασκήσεις. Εάν έχεις πάρα πολύ φτηνό ίντερνετ ή έχεις μια ξεχωριστή ταρίφα, ας πούμε, τώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα για κάποιες χρήσεις. Αν πάρουμε το παράδειγμα της Ρουμανίας, για παράδειγμα. Η Ρουμανία έχει ασκήσει μια πολιτική τα τελευταία 10 χρόνια για έλκυση επενδύσεων στον τεχνολογικό τομέα και έχει διψήφιο αριθμό αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στους τομείς αυτούς. Εμείς, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε κατεύθυνση, κεντρική κατεύθυνση σε κυβερνητικό επίπεδο, σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε εκείνον το ψηλό δώμα θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για να αποφασιστεί εάν η Κύπρος, αν θέλουμε την Κύπρο να αλλάξει και να προχωρήσει πιο μπροστά και να είναι γέφυρα της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη και της Αφρικής με την Ευρώπη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι άλλο. Ο ηγέτης μόνος του, ο πρόεδρος, όποιος και αν είναι, δεν φτάνει. Σαφέστατα. Σα είπα, έχω πίσω μια ολόκληρη ομάδα. Χρειάζεται ένα επιτελείο. Από πού θα αντλήσετε τον κόσμο που θα στελεχώσει και την κυβέρνηση, αλλά και την ευρύτερη δημόσια υπηρεσία, εκεί που βέβαια απαιτούνται πολιτικές παρεμβάσεις. Ξέρετε πόσοι άξιοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι παραγνωρισμένοι. Όχι, το θέμα είναι αν είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν. Είναι πολλοί που δεν είναι διατεθειμένοι. Γιατί να μην είναι διατεθειμένοι σε μια σωστή ηγεσία. Όταν ξέρουν ότι όταν τοποθετηθούν θα υπάρχει μια αξιοκρατική αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Θα υπάρχει και ο κινδύνος να σπηλωθούν, να λασποθούν. Γιατί να λασποθούν, άμα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή, αν τώρα είχα βάλει ένα διοικητικό συμβούλιο στη ΣΥΤΑ, πέστε ότι είμαι πρόεδρος, και βάζω ένα διοικητικό συμβούλιο στη ΣΥΤΑ, το οποίο είναι με τεχνοκράτες που κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν σωστά. Και ξεκινήσουμε και να έρχονται εταιρείες όπως η Amazon, η Facebook και αρχίσουν να αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, θα σπηλωθούν αυτά τα άτομα. Πότε θα σπηλωθούν? Θα σπηλωθούν όταν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Θα σπηλωθούν όταν αρχίσουν να ασχολούνται με λοβιτούρες και με οτιδήποτε άλλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άρα και με σκάνδαλα. Αν κάνουν καλά τη δουλειά τους και βλέπει ο πολίτης ότι προχωρά ένας οργανισμός, δεν σπηλώνεται ο αρχηγός του οργανισμού. Ξέρετε, αυτού. Ακόμη και αυτό, ας πούμε ότι βρέθηκε. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, βρέθηκε το πολιτικό προσωπικό. Αν δεν την χάνει της κοινοβουλευτικής
υποστήριξης, δηλαδή δεν υπάρχει μια σχετική πλειοψηφία στη Βουλή, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να προχωρήσει νομοσχέδια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Συμφωνούμε γι' αυτό. Γι' αυτό απευθύνθηκα και στους αρχηγούς των κομμάτων. Δεν είμαι εθεροβάμων, σίγουρα. Αλλά από την άλλη, ανάλογα και το πώς θα προχωρήσουμε στο τέλος και πώς θα κάτσουν οι μπήλες στις διάφορες τρύπες, δεν το αποκλείω να κατέβω και ανεξάρτητος. Για να ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση που λέτε εσείς πώς θα πιστούν τα πολιτικά, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, όταν πάρεις ένα νομοσχέδιο εκεί στη Βουλή, το οποίο είναι για το κοινό καλό και κάνεις το σωστό marketing εντός εισαγωγικών, δεν νομίζω να υπάρχει βουλευτής ο οποίος να μην θέλει. Μην είστε πολύ σίγουρος. Εντάξει, τότε θα πληροφορήσουμε σωστά τον κόσμο. Ο κόσμος πλέον πληροφορείται. Δεν είναι μόνο από τα μύτια, όταν λέω από τα τηλεόραση και τα ραδιόφωνα. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νομίζω έχουν ανοίξει το παιχνίδι. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις οποιασδήποτε δραστηριότητες. Ακούσατε από γνωστούς φίλους. Μα Χριστόδουλε, αυτό το σπόρο εντός εισαγωγικών θέλει και λεφτά. Έχεις λεφτά για πέταμα? Κοιτάξτε, δεν χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά τώρα, ειδικά στα κοινωνικά, με τα κοινωνικά δίκτυα όπως υπάρχουν. Δεν έχω λεφτά για πέταμα, όντως. Κανείς δεν έχει, νομίζω. Όχι. Και γι' αυτόν τον λόγο θα είναι τελείως διαφορετική η κυπροεκλογική στρατεία και θα το δείτε. Πώς σκεφτόσαστε να κινηθείτε, γιατί είπατε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να είσαστε και ανεξάρτητος αν τελικά κάποια κόμματα δεν εκφράσουν την υποστήριξή τους. Θα κινηθώ και θα σκεφτώ, διότι πρέπει να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια που έθεσα στον εαυτό μου για να έχω ήσυχη τη συνείδηση μου. Διότι μετά από αυτό, ό,τι και να συμβεί, μέχρι σήμερα δεν είχα ήσυχη τη συνείδησή μου για αυτά που συνέβαιναν στην Κύπρο, γιατί δεν μπορούσα να επέμβω. Ναι. Δεν μπορούσα με κάποιον τρόπο να επέμβω. Μετά προσπάθησα με διάφορους τρόπους, όλη αυτή την τελευταία 20ετία, και έβλεπα ότι περιθωριοποιείται όποιος ασχοληθεί με. Είναι δεδομένο αυτό. Κάποιες φορές. Και σε βγάζουν και τρελό μερικές φορές. Θεωρείται και γραφικός κάποιος. Ναι, είσαι γραφικός. Ακριβώς. Πού πάει να κατέβει. Άρα γι' αυτόν τον λόγο, ο μόνος τρόπος για να γίνουν οποιαδήποτε αλλαγή στην Κύπρο, και την αλλαγή αυτή θα την κάνουν ήδη οι πολίτες, δηλαδή ο κάθε πολίτης θα φέρει την αλλαγή, είναι μόνο με το να κάνω την προσπάθεια στο να εκλεγώ πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, τότε έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι, παιδιά, εγώ προσπάθησα, δεν μπόρεσα. Εδώ κάποιος θα σας ρωτήσει. Από εκεί και πέρα συνεχίζω τη σταδιοδρομία μου τη διεθνή. Εδώ κάποιος θα σας ρωτήσει, το κάνετε λίγο πολύ για να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι εγώ προσπάθησα, δεν τα κατάφερα? Όχι, το βλέπω ως μια ευκαιρία να αλλάξει η Κύπρος. Τώρα, εάν συνεπώς, πολίτες, δεν έχω καμία άλλη υποχρέωση, ας πούμε. Αν ο πολιτικός κόσμος, εντάξει, που και οι πολίτες της Κύπρου δεν θέλει να αλλάξει η Κύπρος, τι μπορώ να κάνω άλλο? Ναι, να αυτοπισπολιθώ όπως κάποιοι άλλοι. Λίγο πολύ και οι άλλοι υποψήφοι, όσοι τέλος πάντων μέχρι σήμερα έχουν εκφράσει πρόθεση, θεωρούν ότι θέλουν να αλλάξουν την Κύπρο. Καλά, αν δεν την αλλάξετε εσείς, δεν μπορεί να αλλάξει κανένας άλλος? Να σας πω, ας την αλλάξει άλλος. Θα δείτε τα αποτελέσματα μετά. Ναι, εντάξει. Προσωπικά, συμφωνώ μαζί σας, είναι καλή ερώτηση αυτή. Από τη στιγμή που προσωπικά και δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να αλλάξει η Κύπρος. Αυτό είναι. Και ερχόμαστε στο μεγάλο πρόβλημα που το αντιλαμβάνεστε και εσείς, το έχουμε ξεχάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί βρισκόμαστε σε τέλμα για το Κυπριακό, μιλάω τώρα. Από το 2017 έχουμε σταματήσει συνομιλίες, έχει αλλάξει και η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, έχουμε μια διαφορετική ηγεσία με άλλα πλάνα. Παραμένει πρώτιστο σε επίπεδο σημαντικότητας το Κυπριακό? Ή μήπως λίγο πολύ έχουμε αποδεχθεί τη μοίρα μας, ότι η διχοτόμηση έχει επέλθει de facto? Από εδώ και πέρα πρέπει να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν νομίζω ότι πρέπει πάντα να αποδεχόμαστε τη μοίρα μας. Πρέπει πάντα να προχωρούμε μπροστά και να σκεφτόμαστε ότι θέλουμε μια Κύπρο ενωμένη. Γι' αυτόν τον λόγο, και ένας λόγος που μέχρι σήμερα έχουμε αποτελματωθεί στο Κυπριακό, είναι διότι πάντα πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας διεθνής, στο δικό μας το θερμοκήπιο όπως ζούμε, ότι υπάρχει ένας διεθνής αστυνόμος, ο οποίος θα βάλει την Τουρκία στη γωνιά, και εμείς θα προχωρήσουμε στην επανένωση της Κύπρου. Και όχι, πρέπει να
να ξέρουμε όλοι ότι το κάθε κράτος, ο κάθε συνασπισμός, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται ΝΑΤΟ, είτε λέγεται Ρωσία, έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Και πρέπει τα δικά τους συμφέροντα σε μια τέτοια λύση, την οποία θέλουμε εμείς μιας ενωμένης Κύπρου, να συντονίζονται με αυτόν τον στόχο. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, δεν πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό με νομικήστικους τρόπους. Πρέπει σε οποιαδήποτε συμφωνία να είναι και τα δύο μέρη ικανοποιημένα. Η σημειολογία έχει σημασία. Μιλάτε για Ενωμένη Κύπρο. Εδώ σκοτωνόμαστε 45 χρόνια. Πώς θα είναι ενωμένοι, σε νέο κράτος, σε διεζηρωνική δικοινοτική ομοσπονδία, σε συνομοσπονδία, σε τι? Το έχω πει και το από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Εφόσον οι ξένοι, και έχουμε αποδεχτεί μέχρι σήμερα την διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία, ο τύπος του κράτους που προτείνω είναι διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να απαγκιστρώσουμε τους Τουρκοκυπρίους από την εξάρτησή τους στην Τουρκία με διάφορους τρόπους. Και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όχι σε κρατικό επίπεδο. Απλά στον απλό Τουρκοκύπριο, όπως θα αλλάξει η καθημερινότητα του απλού Τουρκοκύπριου και να αισθάνεται δηλαδή περισσότερο Κύπριος. Υπάρχουν διάφορα projects που μπορούν να γίνουν, είτε συμμετοχή και των Τουρκοκυπρίων σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις με μεγαλύτερη ένταση, να προωθηθούν κοινές εταιρείες καινοτομίας, νεοφυείς εταιρείες, startups μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που να έρθουν μαζί, να επιχειρήσουν μαζί. Και μάλιστα και ένα από τα προγράμματα που είχα προτείνει και μπορεί πολύ εύκολα να γίνει, είναι ακόμα και στη Σελήνη να πάμε, οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε να ερχόμαστε σε επαφή οι δύο κοινότητες. Έχουν ανοίξει τα οδοφράγματα από το 2003 και ακόμα μεταξύ μας είμαστε ξένοι. Πηγαίνετε στα κατεχόμενα εσείς? Στα κατεχόμενα, βεβαίως. Έχετε επαφές με Τουρκοκύπριους? Βέβαια. Αν θυμάστε το 2004, είχα φιλοξενήσει στους Ολυμπιακούς τον Μουσταφά Κιντζή, τον Χουσέιν, τον Χουσάν, τον Ερντάν Πιριντζή. Και με τους Τούρκους έχω αρκετές σχέσεις, με την έννοια ότι έχω προσκληθεί να πάω στην Κωνσταντινούπολη να μιλήσω σε συνέδρια. Είναι εκεί εύκολο να απαγκιστρωθούν δηλαδή, οι Τουρκοκύπριοι τώρα από την εποπτεία της Τουρκίας? Αν τους αφήσουμε μόνους τους, μόνο με την Τουρκία μπορούν να είναι αγκιστρωμένοι. Δεν μπορούν να πάνε πιο κοντά. Η Τουρκία τους αναγνωρίζει ως κράτος. Δεν θέλω να τους αναγνωρίσει και άλλων κράτος εν τω μεταξύ. Απλά εμείς πρέπει με τον τρόπο μας να αρχίσουν να εξαρτώνται και από εμάς. Έγινε μια πολύ καλή κίνηση τελευταία που χρησιμοποιούμε Τουρκοκύπριους και για την ξενοδοχειακή βιομηχανία, ειδικά μετά την κρίση την οικονομική που υπάρχει στην Τουρκία. Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2022 θα είναι ο χρόνος του μεγάλου πληθωρισμού. Θα υπάρξουν τεράστιες αυξήσεις σε όλα, και στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Θα φτωχοποιηθούν περισσότερο και οι Κύπροι, και οι Έλληνες Κύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Πρέπει να κάνουμε πολιτική και να δώσουμε μέτρα για να αυληθούν αυτές οι κοινωνικές διαφορές. Και αν εντάξουμε και τους Τουρκοκύπριους, δηλαδή τους Τουρκοκύπριους που έχουν κυπριακό διαβατήριο, κυπριακή ταυτότητα, σε διάφορες δράσεις, τότε θα καταλάβουν και οι Τουρκοκύπροι ότι έχουν ένα γείτονα, ένα παλιό γείτονα, ο οποίος τους σκέφτεται. Και από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε να συνομιλούμε μαζί τους. Επίσης, είναι μεγάλο πρόβλημα η διαφθορά. Δηλαδή, ένα κράτος και μια κοινωνία η οποία είναι διεφθαρμένη, δεν το λαμβάνει κάποιος υπόψη στο εξωτερικό. Άρα πρέπει να εξαλείψουμε πρώτα τη διαφθορά, να φτιάξουμε τα του οίκου μας και μετά να ξεκινήσουμε την εξωστρέφεια έξω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα τελεσμένα που έχουν προκύψει, πέρασε μισός αιώνας, αυτά ανατρέπονται. Δηλαδή, οι επικοί που σήμερα είναι τρίτης γενιάς, πώς θα πεις έναν επικό τρίτης γενιάς γυρνά πίσω στην Τουρκία, την οποία δεν έχει γνωρίσει το ίδιο, ούτε οι γονείς του και ενδεχομένως ούτε οι παππούδες του? Μα όλα αυτά είχαν συζητηθεί κατά καιρούς και μάλιστα είχαν οριστεί και αριθμούς σε κοινή συνάντηση. Ναι, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτοί οι αριθμοί μεταλλάσσονται. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Περνάνε τα χρόνια και περιμένουμε να έρθει ο απομηχανής Θεός να λύσει το Κυπριακό. Καθόμαστε και περιμένουμε, χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε σχέδιο μέχρι σήμερα, πότε θα έρθουν τα Ηνωμένα Έθνη. Πότε θα ορίσει ο Γενικός Γραμματέας αντιπρόσωπο, πότε θα έρθουν προτάσεις για να τις απορρίψουμε και να τις συζητήσουμε. Να κάνουμε εμείς προτάσεις, να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε, να αποκτήσουμε συμμαχίες με εχθρούς της Τουρκίας, με εχθρούς του καθεστώτος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην ίδια την Τουρκία με τους Τούρκους. Δεν μπορεί η Τουρκία να θέλει δύο ξεχωριστά κράτη
και να θέλει ενωμένη Τουρκία. Εντάξει, το έχουμε δει, τέτοιου είδους αντιφάσεις έχουμε δει νομίζω ακριβώς, σε διεθνή πολιτική πάρα πολλές φορές. Άρα δεν είναι θέμα δικαίου η λύση του Κυπριακού. Αυτό σας το είπα ως παράδειγμα. Σαφώς. Δεν είναι θέμα δικαίου, είναι θέμα διεθνών συμφωνιών και διεθνών συμφερόντων. Εμείς κάποιες φορές πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να το λύσουμε και στα δικαστήρια. Ας πούμε. Ακριβώς. Θα πήγαμε μαζικά στο ΕΔΑΔ και θα μας λύνανε το Κυπριακό. Ας πούμε, γιατί... Ή θα ξεκινούσαμε να κάναμε γεωτρήσεις και έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Υπογράψαμε συμφωνίες και τελείωσε. Δεν είναι το ίδιο. Γνωρίζοντας και την διαδρομή σας, θεωρείτε ότι ένα κοσμικό κράτος όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, δικοινοτικό, μπορεί να διατηρεί αυτές τις σχέσεις που έχει με την Εκκλησία? Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θεωρεί ότι τέλος πάντων η Εκκλησία θα πρέπει να απέχει από τα όσα έχουν να κάνουν με το κράτος. Σεφέστατα πρέπει να απέχει. Ναι, βλέπουμε τους αρχιεπισκόπους να κάνουν και τον ίν και τον προηγούμενο. Δηλώσεις για το Κυπριακό, για να παρεμβαίνουν τέλος πάντων σε θέματα που αφορούν πια την πολιτεία, αλλά βλέπουμε και την πολιτεία και τα κόμματα να παρεμβαίνουν σε θέματα που αφορούν την Εκκλησία. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού στο Θεό. Εσείς υπηρετήσατε και εντός εισαγωγικών. Υπηρέτησα και τον Κέσσαρα και τον Θεό. Και τον Κέσσαρα. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, κακά τα ψέματα. Αυτό έχει προκύψει από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, γιατί την περίοδο που ήταν πρόεδρος ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Πρέπει να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι πρόεδρος και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και των Χριστιανών και των Μαρονιτών και των Αρμενίων και των Αθέων και των πυρολατρών, όλων των πολιτών. Αυτό είναι μεγάλη σημασία για έναν πρόεδρο. Είναι εύκολο να επιτευχθεί αυτό, γιατί το γνωρίζετε και από τη μία και από την άλλη. Εξαρτάται από την προσωπικότητα του πρόεδρου. Πάρα πολλές φορές είχα αρνηθεί την τελευταία 20ετία ρουσφέτια στην Ελλάδα από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, τον Μακαρίτη, τον Χριστόδουλο. Με είχε πάρει τηλέφωνο για ένα ρουσφέτι και το αρνήθηκα. Διότι δεν ήθελα. Ήθελα να κινηθώ καθαρά με τον τεχνοκρατικό τρόπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος, όταν είναι ανεξάρτητος και αισθάνεται ισχυρός, μπορεί να αρνηθεί στην Εκκλησία, βέβαια. Αν είναι κάτι το οποίο δεν είναι τα της Εκκλησίας που ζητά. Έστω. Ξεκάθαρο. Με εκπλήττει η απάντηση, γιατί ξέρω και τι σας είπα. Ναι, όχι. Σαφέστατα. Πρέπει να ξέρετε ότι, αλλά από την άλλη, πρέπει και η πολιτεία να σέβεται τη θρησκεία οποιοδήποτε πολίτη και να μην τη λιδωρεί. Ούτε την Ορθόδοξη θρησκεία, ούτε τη Μωαμεθανική θρησκεία των Τουρκοκυπρίων και των άλλων μουσουλμάνων, αλλά ότι την οποιαδήποτε θρησκεία. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και εφαρμογή των αρχών του συντάγματος. Είπατε προηγουμένως δεν θα συνεργαζόσασταν με το Δημοκρατικό Συναγερμό για τους λόγους που αναφέρατε και με το ΕΛΑΜ. Κάποιοι θεωρούν ότι το ΕΛΑΜ τέλος πάντων είναι ένα κόμμα που έχει εισέλθει με τον τρόπο που εισήλθε στην κανονικότητα. Γιατί θα αρνήσω μια συνεργασία μαζί τους? Δεν πάβει να είναι εθνικιστικό κόμμα και οποιοσδήποτε εθνικισμός επιφέρει, ξεχωρίζει τους πολίτες, ξεχωρίζει το κράτος, ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Και γι' αυτόν τον λόγο είμαι ενάντια στο διαχωρισμό οποιονδήποτε πολιτών. Νομίζω η εκτίμηση για εθνικιστικό είναι light. Υπάρχουν και... Εντάξει. Είναι light για να μην αρχίσουμε να... Μάλιστα. Τα πολύ χάρτα. Αν συνεργαστείτε με κάποιο εκ των κομμάτων, δεν θα είστε εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να αποδεχτείτε, όχι υποδείξεις, να το πω πολύ ευγενικά, παρακλήσεις. Δηλαδή, θα σας στηρίξει ένα κόμμα, δεν θα σας πει ότι θα μου βάλετε δύο υπουργούς, τρεις υπουργούς, θέλω αυτούς, θέλω ναι, αυτό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Το θέμα είναι ότι οι υπουργοί αυτοί που θα πρέπει να προτείνει το κόμμα να είναι άξιοι και να μπορούν να έχουν σχέση με το αντικείμενο το οποίο θα υπηρετήσουν. Αν διαβάσετε το επαρχικό του Λέοντος του Σοφού του 9ου αιώνα, του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, θα δείτε ότι υπάρχει πόσο μεγάλη σημασία είχε ο καθορισμός του επαγγέλματος. Δεν θα βάλεις ένα μανάβι να είναι φούρναρης, ούτε να σου βγάλει μετάξι ένας δικηγόρος. Πρέπει στο κάθε Υπουργείο να είναι υπουργοί οι οποίοι να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και να μην είναι έρμεο της δημόσιας υπηρεσίας. Διαφορετικά δεν θα κάνεις την αλλαγή, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι εκεί. Ναι, είναι εύκολο να το λέτε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Πολύ εύκολο να γίνει. Άμα κοιτάζαν γύρω τους οι τελευταίοι πρόεδροι και
Από το 1993 που είμαι στην Κύπρο, ποιοι ήταν οι άξιοι μέσα στην κοινωνία και τους έβαζαν υπουργούς, η Κύπρος ήταν τελείως διαφορετική. Ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει μετατραπεί σε θέμα ταμπού, το να συζητάμε για την άμυνα, λέω για παράδειγμα. Πολλοί θεωρούν ότι είναι πεταμένα λεφτά. Ένα κράτος σαν την Κύπρο, που δεν έχει καμία τύχη να βρεθεί απέναντι, στρατιωτικά απέναντι στην Τουρκία, ποιος ο λόγος να πετάει τα λεφτά του σε εξοπλισμούς και όχι σε κάτι άλλο το οποίο θα ήταν ενδεχομένως πιο παραγωγικό? Κοιτάξτε, έδειξε και η τουρκική εισβολή ότι αν είχαμε πιο ισχυρή άμυνα θα, και μάλιστα και με το τελευταίο βιβλίο της Άννας Ανδρέου, αν το είδατε, ναι, από την πλευρά που μελετά την τουρκική εισβολή από την πλευρά της Τουρκίας. Αν είχαμε μια ισχυρή άμυνα θα ήταν πολύ δύσκολο οι Τούρκοι να μπουν στην Κύπρο. Άρα μια ισχυρή άμυνα όχι από πλευράς αριθμού στρατιωτών αλλά από πλευράς εξυπνάδας. Δηλαδή να έχουμε έξυπνα όπλα και έξυπνους εξοπλισμούς μέχρι τη λύση του Κυπριακού χρειάζεται. Τώρα κατά τη λύση του Κυπριακού και κατά τις διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού θα δούμε πώς θα είναι στο μελλοντικό κράτος. Τίνω να πιστεύω ότι και σε ένα μελλοντικό κράτος και σε μια ομοσπονδία θα πρέπει να υπάρχει μια υποτυπώδης άμυνα, ένα κράτος χωρίς στρατό. Η Ελβετία έχει και μάλιστα και η φρουρή του Πάπα είναι Ελβετή φρουρή, είναι. Εδώ και χρόνια, εδώ και αιώνες. Άρα σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει άμυνα σε οποιοδήποτε κράτος. Μια ισχυρή άμυνα σήμερα αυξάνει τη διαπραγματευτική δυνατότητα της Κύπρου. Τώρα σε ό,τι αφορά... Δηλαδή να σας πω, δεν μπορούμε να σκάβουμε, να ανοίγουμε τρύπες στην ΑΟΣ και να μην έχουμε ένα ναυτικό που να μας υποστηρίζει, ναι, και να βγαίνει περίπατο, ας πούμε, ο τουρκικός στόλος. Όποιος θέλει και να μας παρεμποδίσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση αυτού του κράτους, ξέρετε, για πολλά χρόνια πατάγαμε ή σε δύο βάρκες ή σε μία στη μέση. Είμαστε λίγο με τους αδέσμευτους, αλλά μας τραβούσε από τη μία η Σοβιετική Ένωση, από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ισορροπούσαμε. Μετά την ένταξή μας, μετά το 2004 και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείτε ότι έχει κατεύθυνση εξωτερικής πολιτικής η Κύπρος? Είναι αυτό που είχε πει στη Βουλή των Ελλήνων ο Κωνσταντίνος Καραμπαλής, ανήκουμε στη Δύση? Η Κύπρος πρέπει να εκμεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση, όπως την εκμεταλλευόταν τους προηγούμενους αιώνες. Και να είναι το παράθυρο και η πόρτα της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής στην Ευρώπη. Αυτό είναι ευχή και κατάρα όμως, γιατί... Δεν είναι κατάρα, εξαρτάται πώς θα το χειριστείς. Δεν λέω ότι θα φύγουμε από τη Δύση, αλλά εμείς να έχουμε μια σημαντική παρουσία στα δρόμενα και της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης, χωρίς να εξαρτώμαστε και να είμαστε... Να είμαστε με τους Ρώσους να ρωσεύουμε, με τους Αμερικάνους να αμερικανεύουμε, με τους Γάλλους να φραγκεύουμε. Δηλαδή να είμαστε οι Κύπροι όπως είμαστε. Έχουμε τεράστια παράδοση έχουμε και πολλές αξίες. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, ένα κράτος με το μέγεθος της Κύπρου να επιλέγει τους συμμάχους του. Δεν είναι να επιλέξει τους συμμάχους, να είναι φίλος μαζί με όλους και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τους συσχετισμούς των δυνάμεων για το καλό του λαού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχει πράξει ποτέ. Ακούμε συχνά ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την Κίνα. Είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, την έχουμε ανάγκη στο Κυπριακό. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την Ρωσία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία. Τι κάναμε όμως να έχουμε φίλοι και την Κίνα, δηλαδή να μιλάμε με την Κίνα, να μιλάμε με τη Ρωσία, να μιλάμε με την Ευρώπη και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλους αυτούς τους γίγαντες για το καλό του λαού μας. Ενδεχομένως όμως να μην πείθουμε κανέναν όταν. Είμαστε λίγο πολύ με όλους. Όχι μοιραία. Είμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα το αποποιήσουμε. Δηλαδή, ανήκουμε στη Δύση με την Ευρώπη. Όμως, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το καλό μας και για το καλό της περιοχής. Αυτό είναι που λέω. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Το να έχεις επενδύσεις από χώρες των αραβικών χωρών, από τα αραβικά κράτη της περιοχής της Μέσης Ανατολής στην Κύπρο, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επενδύσεις όχι μόνο στο real estate για να αγοράζουν πύργους, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις
τις οποίες έχω συζητήσει με πάρα πολλούς φίλους από τη Μέση Ανατολή που μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να υπάρχουν στην Κύπρο για το καλό του κόσμου. Για να βρίσκουν δουλειές οι επιστήμονες, για να βρίσκουν δουλειές ο κόσμος, να βρίσκουν δουλειές τα εστιατόρια. Θέλω τώρα προς το τέλος της εκπομπής να ρωτήσω και λίγο τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιστημονική σας κατάρτιση. Γιατί είμαστε ένα κράτος που ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, για παράδειγμα, που έχει φτάσει η Εστονία στην ψηφιοποίηση του κράτους? Είναι, η απάντηση έρχεται, είναι πάρα πολύ εύκολη. Γιατί στις θέσεις κλειδιά και στις θέσεις. Και μιλάμε για κράτη που βγήκαν από ένα καθεστώς. Βεβαίως, βεβαίως. Λίγα χρόνια που. Βεβαίως. Διότι στις θέσεις κλειδιά και στις θέσεις λήψης αποφάσεων υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτόν τον λόγο είναι η περίοδος αυτή που χρειάζεται ένας πρόεδρος με το δικό μου προφίλ και με το προφίλ της δικής μου ομάδας. Όταν ένας άνθρωπος έχει ψηφιοποιήσει, ας πούμε, ολόκληρο σύστημα υγείας άλλης χώρας. Η Κύπρος είναι πάρα πολύ μικρή, έχει το μέγεθος μιας μικρής πολυεθνικής για να ψηφιοποιηθεί όλο το κράτος. Και δυστυχώς δεν λαμβάνονταν σωστές αποφάσεις από σωστούς ανθρώπους. Υπήρχε και η διαφθορά στη διαχείριση των κονδυλίων, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δεν υπήρχε σωστό ο έλεγχος του κόστους όλων αυτών των έργων πληροφορικής. Και υπήρχε και το πρόβλημα του συντονισμού των διαφόρων δημοσίων οργανισμών για την ψηφιοποίηση. Γιατί έχουμε ακριβό και αργό ίντερνετ? Γιατί έχετε λανσάρει και το δορυφορικό ίντερνετ εσείς. Έχουμε ακριβό ίντερνετ, διότι είναι ένας λόγος αυτός που σας λέω ότι θα μπορούσε και η ΣΥΤΑ να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα με μια αναδιοργάνωση της ΣΥΤΑ. Έχουμε ακριβό ίντερνετ διότι είναι πολιτική. Φταίει πρώτα ο ρυθμιστής τηλεπικοινωνιών που δεν ελέγχει σωστά τη ΣΥΤΑ ως προς τις τιμές και τις κρατά ψηλά. Και από τη στιγμή που υπάρχει η υψηλή τιμή από την πλευρά της ΣΥΤΑ, όλοι οι άλλοι ιδιώτες έρχονται και ακολουθούν λίγο πιο κάτω. Αν πέσουν οι τιμές της ΣΥΤΑ, θα πέσουν και οι τιμές των ιδιωτών. Αυτό είναι μεγάλη αναπηρία για την Κύπρο, γιατί δεν μπορεί να ελκύσει μεγάλες επενδύσεις ψηλής τεχνολογίας, όπως οι άλλες χώρες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε η Ρουμανία, ούτε η Σόφια. Η Σόφια έχει καταστεί ο κόμβος, ο τηλεπικοινωνιακός της Ανατολικής Ευρώπης σήμερα. Με μια σωστή πολιτική από το κράτος. Και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε ο τηλεπικοινωνιακός κόμβος. Αν αύριο ήσασταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε? Το πρώτο πράγμα ήταν να. Τι ιεραρχείται ως το πιο σημαντικό? Το πιο σημαντικό είναι να αλλάξουν πρόσωπα σε διάφορες θέσεις. Δηλαδή, ο πρώτος μήνας πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή προσώπων για να μπορεί να αλλάξει και η νοοτροπία. Όταν αλλάζονται πρόσωπα, αλλάζεται η νοοτροπία, αλλάζονται εγκέφαλοι. Και το δεύτερο είναι να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για να μπορέσει ο κόσμος να ικανοποιηθεί από την απονομή δικαιοσύνης στα διάφορα σκάνδαλα που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Αλλά θα σας πει κάποιος, είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Μπορεί να παρέμβει εκτελεστική εξουσία προς αυτή τη διαδίκτυση? Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά εάν υπάρξει μια σοβαρή παρέμβαση από την εκτελεστική εξουσία, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Δεν σας κρύβω ότι σε ηλικία 22 χρονών, όταν ήμουν στην Ελλάδα, είχα κλείσει άνθρωπον 4 φορές ισόβια, γιατί έκλεβε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για 12 χρόνια. Δεν έχω οποιαδήποτε ενδιασμό να προχωρήσουμε στην οποιαδήποτε αποκατάσταση της δικαιοσύνης και του αισθήματος του κοινού δικαίου των πολιτών. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το ταξίδι που έχετε ξεκινήσει. Αν θα φτάσετε μέχρι τις εκλογές, αν θα κατέλθετε ανεξάρτητος, αν θα υποστηριχθείτε από κάποιο κόμμα. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάντως. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θεωρώ χρέος μου ότι έπρεπε να αποπειραθώ. Ναι. Γι' αυτό. Θα δούμε, είπατε και εσείς προηγουμένως, εκ του αποτελέσματος. Ακριβώς. Αν αυτό το χρέος εκπληρώθηκε και τέλος πάντων αν είχε και αποτέλεσμα αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.